Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ο Αποστόλης νιώθοντας ότι απειλείται από τη Φρόσο, καταστρώνει έναν ηθικό σχέδιο εις βάρος της προκειμένου να μην χάσει την εύνοια της Όλγας. Κι όσο στο σπίτι των βασιλείου σχεδιάζεται αυτή η πλεκτάνη, οι μπουραντάδες παλεύουν να διατηρήσουν τις ισορροπίες τους, με τον Χριστόφορο να βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο του Άγη. Η Βικτόρια παρά το νέο που μαθαίνει και ταράζεται, δεν σταματά να δρά στο παρασκήνιο ώστε να βοηθήσει τους συνεργούς της. Η αποκάλυψη που κάνει ο Πασχάλης στον Ντίνο τον σοκάρει. Ο Ντίνος έρχεται αντιμέτωπος με ένα καινούριο πρόβλημα που προκύπτει από αυτή την αποκάλυψη. Μόνο που αυτή τη φορά αποφασίζει να μην το λύσει μόνος του. Η Αμαλία προσπαθεί ακόμα να διαχειριστεί το νέο για τον Ντίνο και την Μιράντα, αλλά μια αναπάντεχη συνάντηση θα της δημιουργήσει τρομερές τύψεις, απέναντι στον Ντίνο. Ο Αποστόλης τριμώχνεται άσχημα από την Όλγα και τον πάρει για τη διαχείριση της περιουσίας. Η Βικτόρια μαθαίνει ποιος κρύβεται πίσω από το τηλεφώνημα εκβιασμού, σε σχέση με την ατζέντα της Δαμίγου. Τα σχέδια του Ντίνου και της Μιράντας ανατρέπονται για ακόμα μια φορά εξαιτίας της Λιζέτας. Μια μεγάλη αποκαλύψη συγκλονίζει τη Ζινοβία και η Όλγα για πρώτη φορά θα προδώσει τον Αποστόλη, τον οποίο η Ειρήνη τον αναγκάζει να οργανώσει ένα σχέδιο για να προστατευτεί από την ίδια. Η Λιζέτα έρχεται αντιμέτωπη με τα λάθη της και η Ντέπη συγκρούεται με τον Χριστόφορο ενώ ο Άγης προχωράει το σχέδιο του. Ο Μάρκος μαθαίνει κάτι που τον διαλύει ψυχολογικά και κάνει μια αποκάλυψη στα παιδεία του. Η Βικτόρια ετοιμάζεται για τη μεγάλη αντεπίθεση. Ο Σωτήρης βρίσκει την πολύτιμη πληροφορία που θα σώσει την καριέρα του και η Αμαλία παίρνει μια σημαντική απόφαση. Ο Ντίνος και η Μιράντα αγωνιούν για τις εξελίξεις σχετικά με τη Λιζέτα, την ώρα που ο Γιαμαλής καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσει. Η σχέση του Άγη και της Ταρελάς αλλάζει επίπεδο, πράγμα που εξοργίζει τη Βικτόρια και τον Χριστόφορο, ο οποίος κάνει μια δελεαστική πρόταση στην Τέπη. Μία ανακάλυψη της Φρόσος θα φέρει τα πάνω κάτω στα σχέδια του Αποστόλη, όμως η Όλγα παρά τις ανατροπές, δείχνει να έχει διαμορφώσει ήδη άποψη για τα πράγματα. Η Αμαλία ανακοινώνει στους μπουραντάδες ότι θέλει να φτιάξει τη ζωή της με έναν τρόπο που από, τι φαίνεται δεν βρίσκει συμφωνή τη θεία της. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας της δεν στέκεται εμπόδιο στις αποφάσεις που παίρνει και την υποστηρίζει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.